έτοιμη. Την εντολή θέλω εγώ. Αυτή είναι έτοιμη που βάζει. Προπονημένη. Το Σβήν, μπες μέσα στην πόλη, να συγχωρεθούν τα κόκαλα της γιαγιάς μου της Ζαβέτας, να την πω. Στον τάφο πήραμε πίσω την πόλη. Τώρα σβήνε εδώ, σβήνε εκεί. Τώρα εσύ είσαι απολίτικ. Πώς μου κάνεις την τοποθέτηση τώρα, με ευνηδιάζεις. Εντάξει, εντάξει, είμαι απολίτικ, αλλά είμαι στην κοινωνία μέσα και ξέρεις τώρα, πριν φύγω για τον άλλο κόσμο, πρέπει να βελτιωθώ κι εγώ, να φτιάξω πράγματα. Πιάνω στον παλμό, ε. Τώρα θέλουνε, πέπες όλος να πάω καπάνω μου, όλος. Πέσαν όλοι, γραφεία τύπου, voice, πάω, βρίζουν, με βρίζουν μέσα. Τι είπα? Ότι ο Σαββίδης δεν έρχεται, λέω, στην Ελλάδα, γιατί έχει υπέρταση, παίρνει το χάπι για την πίεση ο άνθρωπος. Έπαθε και μια μικρή καρδιακή προσβολή. Ό,τι τα είπε σε αυτά τα πράγματα, τόσο στα πράγματα. Οι παοξίδες τώρα εδώ, με τα πόντια βαράνε στα στομάχια, σπήραξε. Λέω, ότι είπα για τον άνθρωπο αυτόν, ότι τον θέλουμε εδώ, δεν έρχεται 8 μήνες, έχει κάποια ιατρικά θέματα. Αυτός ο καθοσπρεπισμός, ναι, στην τηλεόραση, στο ραδιό, εγώ δεν είπα να βγαίνουμε να βρίζουμε και να ασχημονούμε. Αλλά αυτό το τι είπες, γιατί το είπες, είπες τέτοιο πράγμα. Ω, τι λέτε, ρε πλάκα. Λοιπόν, εγώ τώρα περιμένω να μου πεις, ναι, τη γνώμη σου για τον Πόλωνη. Κοίταξε, εγώ τον Πόλωνη τον γνώρισα. Ναι. Ο Πόλωνης στον ΠΑΟΚ τον έβγαλε πέμπτο. Έχασε 1-0 στο τελευταίο μάζ με τον Ατρόμητο, με γκολ του Φιτανίδη, ο Δόνης ήταν προπονητής στον Ατρόμητο. Μέτριο υλικό, το θυμόμαστε για εκείνο το μάτς με την Τότεναμ, ο Μπόλωνη δεν ήταν, ο Μπόλωνη ήταν. Ναι, ναι. Θυμάμαι ένα μάτς, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-3, ήταν ένας προπονητής στον Παναθηναϊκό που έμοιαζε λίγο πριν πεθάνει η ζωή, Λάσκαρη. Ένας, πώς το λέγανε εκείνο τον προπονητή, ο Ζήλβα, πώς το λέγανε. Ένα γέρο. Ο Ζεσουάλδο, ναι, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα. Ναι, ναι, Ζεσουάλδο Φερέιρα. Ήταν για 7-0 το μάτς. Ο Παναθηναϊκός έκανε fair play. Σεβόμενο στην ιστορία του ΠΑΟΚ και οι κανίβαλοι μην μπουν μέσα και τα ρημάξουν. Και μείωσε με πέναλτι ο Βιερίνα στο 90. Αντί για 0-7 ήταν 1-3. Μετά το μάτς, εκεί στη γειτονιά μου ήταν ένα καφενείο εστιατόριο πολυτελείας, η Μαύρη Θάλασσα. Τώρα έφυγε από την Τούμπα, πήγε στην Καλαμαριά, μεγάλωσε, έκανε κτλ. Το πιο ακριβό εστιατόριο και η καλύτερη κουζίνα. Πρόσεξε τώρα. Βλέπω τον Πόλωνη, είχε ένα ψάρι ροφό, ήτανε. Ναι. Δυο μπουκάλια κρασί με κοκακόλα κτλ. Ναι. Πολλά φρέσκα. Και είχε ένα μιλίχιο ύφος. Ναι. Έπινε το κρασί του, θα ρίξει, ας πούμε, και κέρδισε ο ΠΑΟΚ 1-0. Εγώ το ρώτησα, λέω ότι υπάρχει νίκη, ισοπαλία, κοίτα. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε πρωταθλητισμό. Mm. Αυτός δούλεψε για τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό τον Παναθηναϊκό που δεν θα κάνει πρωταθλητισμό και που έχει νέα παιδιά, εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή, είναι μια πολύ καλή κίνηση. Ναι. Γι' αυτό τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ωραία, φεύγει ο Πογιάτος, θα φύγει και ο Ρόκα. Ήρθε ο Μπόλωνη, δεν ξέρουμε ποιο θα μπει εκεί. Θα έρθει ο Λιμπερόπουλος, δεν ξέρουμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι επειδή όλες οι εισηγήσεις και όλες οι μεταγραφές το καλοκαίρι έγιναν υπό το πρίσμα και τις επιθυμίες του Ρόκα, πρωτίστως και μετά του Πογιάτος, έτσι, έχουν έρθει 8-9 Ισπανόφωνοι, Ισπανοί κλπ. Τι γίνεται τώρα, ναι, δηλαδή πώς θα ανακατέψει το ρόστερ, πώς? Τώρα κοίταξε, κάποιοι από αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιο ταλέντο και είναι να δώσουνε. Αυτοί, δηλαδή, που είναι να παίξουν, θα παίξουν, λες δηλαδή. Ναι. Αυτοί που είναι να δώσουν και πρέπει να τους μιλήσουν κιόλας, γιατί αυτοί τώρα ψυχολογικά δεν θα είναι καλά. Πρέπει να πάει ο Αλαφούζος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πιάσει αυτούς. Γιατί αυτοί μπορεί να τη στήσουν τη δουλειά αύριο μεθαύριο και να μην παίζουν ή να είναι ψυχολογικά σε μια πόλη ξένη μεταξύ αγνώστων. Πρέπει να τους πιάσει από εδώ και σε υπολογίζουν. Να τους δώσει ένα κίνητρο, να πει ποιοι είναι οι νέοι 19-21 χρόνων από αυτούς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία, είσαι προπονητής. Εδώ εσείς πρέπει να δείξετε και να είναι ένα σκαλοπάτι ο Παναθηναϊκός. Οι τριαντάριδες. Τους τριαντάριδες πρέπει να βρει έναν τρόπο τώρα ο Αλαφούζος, ζημιά θα είναι, να τους πετάξει. Θα κρατήσει, λέω εγώ τι θα έκανα. Θα έπαιρνα τους πιτσιρικάς, λέω, έχετε κίνητρο. Θα πιάνε τον προπονητή, δώσε κίνητρο, ό,τι νέο υπάρχει να το βγάλουμε, να παίξουμε και μια μπάλα, να περάσουμε ένα καλό προφίλ. Τους τριαντάριδες τώρα να βρούμε μια άκρη, δεν ξέρω πόσοι είναι και οι τριαντάριδες. Είναι, κρατήσει τον Καρλίτο οπωσδήποτε. Ο Καρλίτο δεν είναι μικρός. Ναι, αλλά είναι, ναι, καλός. Είναι καλός και τους άλλους, τους μεγάλους σε ηλικία, σιγά σιγά το Γενάρη
Εντάξει, έχει τόσα λεφτά κι αυτό. Αυτό που διαβάζουμε κατά κόρο. Να δώσει το μεροκάματο και να πει ευχαριστούμε, να βγάλει και μια ζημιά. Εντάξει, α βγάλει και από την τσέπη. Δεν είναι σαν και εμένα, ρε Γιάννη, ο Λαφούζος. Δηλαδή. Πήρε Μαουρίτσιο. Θα πήρε Μαουρίτσιο. Ναι, πήρε Μαουρίτσιο. Δεν είναι σαν και εμένα, α πούμε, να το πει είναι φτωχό και δεν έχει. Έχει. Πήρε το ηλεκτρικό αμάξι 70.000. Εγώ το κόρτομα το έχω 20 χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να του πει δυο. Παιδιά, να τα βρούμε την άκρη. Εντάξει, ήδη έχει ο Παναθηναϊκός 5 που κάθονται και τους πληρώνει. Τέλος πάντων, αυτά είναι αμαρτίες του παρελθόντος. Άντε, 5 να γίνουν 8 ή 9. Λοιπόν, εγώ έχω άλλη απορία. Ναι, ο Μαουρίτσιο θα παίξει. Κοίταξε, θα παίξει. Θα παίξει μέχρι να πάρει θλάση. Ο Μαουρίτσιο είναι καλό σκαφ. Τώρα για να πούμε τα πράγματα όπως έχω. Έχει καλά πόδια. Σουτάρει από μακριά. Μπάλα ξέρει. Δεν πολύ γρήγορο, θα μαρκάρει. Δεν κακό σκαφ. Δηλαδή από τον Κουρμπέλη και τους άλλους που έχει εκεί ένα παιδάκι τον Αλεξανδρόπουλο είναι καλύτερος. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτός έκανε προπόνηση με μια ομάδα, τον ΑΣ Νεάπολης. Ο ΑΣ Νεάπολης είναι μια ομάδα άλφαρες τεχνικής, είναι προπονητής ο Κουμπάρος του Βιερίνια, έκανε και ο Βιερίνια εκεί προπόνηση. Η προπόνηση είναι τρεις στροφές έσταμα και καθόπιν διπλό. Δεν έχει τις εντάσεις, δεν έχει αυτό κτλ. Και λέω τώρα, ποιος είναι γυμναστής στο Παναθηναϊκό, ποιος είναι. Ποιο παλικάρι είναι, ένας γυμναστής. Ναι, θα σε γελάσω τώρα, εντάξει. Ναι. Όποιος είναι, το Μαουρίσιο για να τον κερδίσει πρέπει να τον προσέξει, μην πάθει την τέταρτη θλάση σε 3 χρόνια. Δηλαδή να του δώσει τις εντάσεις, σιγά σιγά τον βάλει πώς θα το διαχειριστεί. Ναι. Μην του πάθει τώρα που θα αρχίσουν και οι βροχές ή αυτές οι υγρασίες. Το 18 είχε πάθει τη ρήξη χιαστού. Βέβαια το ξεπέρασε γιατί τελείωσε καλά τη σεζόν. Στον ΠΑΟΚ είναι 32 στα 33. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι κακό σκαφ. Ναι. Αν δεν και νομίζω δηλαδή... ότι από το υπάρχον ρόστερ είναι ίσως και ο μοναδικός box to box σκαφ. Έτσι, δηλαδή μα το οχτάρι που λέμε. Μα και στον ΠΑΟΚ, αν το δεις στη λογική, με αυτούς που έχει, αν ήθελε να αλλάξει το σύστημα, ήταν κατάλληλος. Εγώ έχω άλλη απορία, ρε Γιάννη. Τώρα θέλω να μου μιλήσει εσύ που είσαι και από την Αθήνα και τα ξέρει καλύτερα. Αυτό τον είπε ο ΠΑΟΚ 7 εκατοστάρι. 5 δέχομαι. Έρχεται στον Αλαφούζο και έρχεται με 4 εκατοστά. Ναι. Πριν να πούμε 3 χρόνια, 2 χρόνια, έρχεται ο Σακόφ, λέει τον ΠΑΟΚ, πόσα μου δίνεις, 700 χιλιάρια. Α, δεν τα θέλω, λέει. Πάει στην άλλη την ομάδα, την Ιταλική, 450 χιλιάρια. Λέω, οι βλάκες είναι αυτοί, οι λογιστές δεν μας λένε τα νούμερα καλά. Δεν μπορώ να βρω άλλο άκρη εγώ. Δηλαδή, να φύγω εγώ από σένα ή από εδώ και παίρνω 10 δραχμές. Ναι. Να μου πεις, θα σου δώσω 8 δραχμές. Πά, δεν θέλω. Και να πάω στον άλλο με 5, που δεν είναι και καλύτερο, ας πούμε, καλύτερα στούντιο να έχει ή η γραμματέας να έχει, ξέρω εγώ, ξανθό πόδι, ωραίο, ξέρω. Γιατί να φύγω, δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει, δηλαδή, έχει να κάνει και με τους εκπρόσωπους των παικτών και με τους μάνατζερ, έτσι. Δηλαδή, ενδεχομένως να μην παίρνουν το ίδιο ποσοστό στα μικρότερα ποσά. Ναι, βέβαια ο Παναθηναϊκός του κάνει 2 χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Ενώ στον ΠΑΟΚ αντίστοιχα του είπαν τον άνθρωπο 1 χρόνο συμβόλαιο. Mm-hmm. Οπότε εκεί μπορεί να πεις ότι να τα 2 χρόνια. Πάντως, 32 ημέρα. Ναι. Ένα υγιής Μαουρίτσιο νομίζω ότι ταιριάζει κάτι σε αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ναι, με έναν Κουρμπέλη στο 6, με έναν Μαουρίτσιο στο 8, στο 8 και ένα Βηγιαφάνιε στο 10. Στο γιατί 10. Και ο Αλεξανδρόπουλος και ο Σερπέζης είναι εξελίξιμοι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς σε μια χρονιά που υπάρχει πρέπει. Γιατί μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην κάνει πρωταθλητισμό, ξεκάθαρα, αλλά πρέπει να βγει Ευρώπη. Οπότε υπάρχει στόχος εκεί, έτσι. Υπάρχει στόχος. Αυτός ο Αλεξανδρόπουλος και ο Σερπέζης, δεν ξέρω εκεί πέρα, βάφαν τηλεοφόρο σήμερα στο Facebook, είδα και κάτι εργασίες κτλ. Πρέπει ο Αλαφούζος να τους πάρει το γυμναστή και να τους κάνει. Άρα, πού να λέγατε τα ταπεί, εγώ πρέπει να τα λέω. Και εσύ. Εμείς δεν πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να ζούσε άλλο. Κακό μα άφησε και έφυγε. Λοιπόν, να το δυναμώσει λίγο. Εγώ είδα ένα παιδί 40 κιλά. Είδα ένα μαζεμένο παιδί με μπαλαδόρο και ο Ζαγορίτη. Πολύ καλό παιδί. Ναι. Θέλει να δυναμώσουν. Πώς το λέμε. Εντάξει, εδώ παιδί... επιστρέφουμε στο θέμα του Μπόλωνη και λόγω Σταφυλίδη. Μία περίπτωση που ξέρει πολύ καλά εσύ. Έτσι. Θα του προσέξει, θα του προσέξει. Αυτό. Λοιπόν, θα του προσέξει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε και την εθνική ομάδα.
Η διοίκηση του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της ομάδας Γιάννης Αλαφούζος έχει πάρει την οριστική απόφαση να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές μετά το αποκαρδιωτικό ξεκίνημα της ομάδας με τον Τζάβι Ρόκα και Ντάνι Πογιάτος να αποτελούν και επίσημα παρελθόν. Ο Ισπανός τεχνικός δεν κατάφερε να αποδώσει αναμενόμενα μετρώντας 3 ήττες και μια ισοπαλία και παίζοντας πολύ κακό ποδόσφαιρο παρά την έντονη μεταγραφική περίοδο για το τριφύλι, απομακρύνθηκε πριν να είναι αργά. Μαζί του αποχώρησε και ο Τσάβι Ρόκα. Ούτε ο Καταλανός βοήθησε τον Τριφύλι, ενώ οι επιλογές του, τόσο σε παίκτες όσο και τον προπονητή, φαίνεται να στήχησαν στον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή κύριο Ντάνι Πογιάτος. Τα αρνητικά αποτελέσματα και η αγωνιστική εικόνα της ομάδας δεν βοήθησαν να συνεχιστεί η κοινή μας πορεία. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Οι κινήσεις για την αντικατάστασή τους ήταν άμεσες. Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Λάζλο Μπόλωνη. Ο 67χρονος Ρουμάνος προπονητής αποτελεί επιλογή του Γιάννη Αλαφούζο. Για τον πράσινο πάγκο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Τριφύλι και είναι πολύ πιθανό μάλιστα να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να επικυρώσει την προχωρική συμφωνία των δύο πλευρών. Ο Μπόλωνη έχει εργαστεί στη χώρα μας στον ΠΑΟΚ επί εποχή Ζαγοράκη Βρίζα τη σεζόν 2011-12, ενώ η πρόσφατη ομάδα που καθοδήγησε ήταν η Βέλγικη Γάνδη, αλλά για μόλις 25 μέρες και 3 μάτς. Πριν από τη Γάνδη έμεινε για 3 αγωνιστικές περιόδους στην Άντβερπ, όπου παρουσίασε εξαιρετικό έργο και δημιούργησε μια πολύ καλή ομάδα, ενώ στο Παλμαρέ του έχει παρουσίες στη Σαντάρ Λιέγης, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, στη Μονακό, τη Ρεν, την Ανσή, την Εθνική Ρουμανία και τη Sporting Λισαβόνα. Ήταν μάλιστα προπονητής που ανέδειξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, βάζοντας τον αγωνιστή σε ηλικία 16 ετών στην πρώτη ομάδα των Πορτογάλων, όπου έμεινε για 2 αγωνιστικές περιόδους. Η γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος υπήρξε βασικό κριτήριο επιλογής για τον μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού, υπό την έννοια ότι θα επιθυμούσε να υπάρχει μίνιμουμ του χρόνου προσαρμογής στα εγχώρια δεδομένα και ο Μπόλωνη προτιμήθηκε από τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές Ελλήνων και ξένων προπονητών. Ταυτόχρονα, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και με τη Βούλα Μαωρίτσιο. Ο 32χρονος Άσος βρέθηκε στην Αθήνα, πέρασε από τον καθιερωμένο ιατρικά και εργομετρικά τεστ και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πράσινους, το οποίο θα διαρκεί για 2 χρόνια. Ο Μαωρίτσιο έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ, συγκεκριμένα με 94 συμμετοχές, 9 γκολ και 4 ασίστ. Έχει υπάρξει πρωταθλητής Ελλάδος στη σεζόν 2019 και κυπελούχος στη σεζόν 18 και 19. Ταυτόχρονα έχει περάσει και από ένα σοβαρό τραυματισμό, αυτό της ρήξης χιαστού, τη σεζόν 2018-2019 και έμεινε 7 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με μια εξαιρετική προσφορά από την TV Forum. Κυρίες και κύριοι, 2 Double Reaction Collagen. Τα βλέπετε αυτά εδώ, ναι, δεν περιέχουν ζάχαρη και βέβαια είναι το κολαγόνο μαζί με το υαλουρονικό. Βέβαια, είναι ιδανική φόρμουλα για τον οργανισμό μας για να μπορέσουμε να έχουμε καλή υγεία. Συμπλήρωμα διατροφής, κολαγόνο μαζί με υαλουρονικό, σύπλεγμα βιταμινών B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, μαγνήσιο, MSM και συνένζυμο Q10. Και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. 39 ευρώ μόνο όλα αυτά μαζί με μία μάσκα προστασίας εντελώς δωρεάν για όλους εσάς που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να επιλέξετε και άλλη μία προσφορά από την TV Forum, τα 2 Double Reaction Collagen. Την Body Relief, η οποία είναι μία εξαιρετική, είναι εξαιρετικό τζέλ το οποίο περιέχει μέσα καμφορά, εκχύλισμα ήλιξ, εκχύλισμα ginger και βιταμίνη ε, που βοηθάει πάρα πολύ στο να ανακουφιστούμε από τον πόνο. Και βέβαια εντελώς δωρεάν και μία μάσκα προστασίας. Και βέβαια δώρο το έξοδο αποστολής. Πολλοί τάζουν. Λίγες όμως αναστενάζουν. Τώρα όμως ήρθε το Αντρόλ για τον άντρα. Με 60 φυσικά διεγερτικά βότανα για να τονώσει και να θωρακίσει τον ανδρισμό. Αντρόλ Rapid και Αντρόλ Extended. Ο φυσικός ενισχυτής του σεξ. Αντρόλ για πολλά γκολ. Από τη Medichrome International. Γνωρίζεις πως το Collagen Proactive απορροφάται περισσότερο από όλα τα χάπια σε ποσοστό πάνω από 90%, εξασφαλίζοντας μείωση του πόνου των αρθρώσεων, ευληγησία, υγιή και λαμπερή εμφάνιση. Collagen Proactive. Πηγή ζωής. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας?
η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτήμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαρητόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο. Πάμε τώρα στην Εθνική. Ξεκινήσαμε νωρίτερα με τον Κωστή μια μικρή κουβέντα. Να θυμηθούμε αρχικά πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον όμιλο που συμμετέχουμε στο Nations League. Εδώ βλέπουμε Ελλάδα και Σλοβενία από 7, Μολδαβία, Κόσοβο από 1 βαθμό. Ουσιαστικά θέλουμε νίκη κόντρα στο Κόσοβο, αφού και η Σλοβενία θα επικρατήσει εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου της Μολδαβίας για να παίξουμε τα ρέστα μας την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα κόντρα στους Σλοβένους. Λοιπόν, πάλι δηλαδή θα έχει διάλειμμα τον άλλο μήνα. Ναι, τώρα είναι και η σεζόν πολύ κοντή, έτσι, για λόγω συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Δεν έχει και τεράστιο διάλειμμα, αν αναλογιστείς ότι παίζουν 2 αγώνες σε 10 μέρες οι εθνικές, συν τα ταξίδια και μετά έχουμε επανέρεξη πρωταθλήματος. Λοιπόν, και μαζί, όπως μου λέει και ο Γιώργος, με τα φιλικά έπαιξε και 3 αγώνες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την εντεκάδα. Είχε κάποιες εκπλήξεις, αν και σύμφωνα και με την πάγια τακτική, το Φανσίπ την ανακοίνωσε στους παίκτες και κατόπιν στα μίντια αρκετά νωρίς. Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια, Τζαβέλας Βάρνα στόπερ, Χατζηδιάκος δεξιμπακ, Γιαννούλης αριστερό, Κουρμπέλης δέκα, Κόφτης, Μπακασέτας δεκάρι, Λιμιός από τη μία, Μάνταρος από την άλλη, Παυλίδης σέντερ φορ. Παρατηρήσεις. Ναι. Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση. Δεξί μπακ παίζει ο στόπερ. Ναι. Και ο είδαμε και τον Λαμπρόπουλο. Ναι, ο Λαμπρόπουλος στην άλλη φορά, πάλι δεξί μπακ. Πάλι δηλαδή, ναι. Εγώ αν ήμουν ο Κότσιρας, θα έκανα γραπτή ανακοίνωση. Εγώ δεν σαν ποδοσφαιριστής. Ο μάνατζερ είμαι εγώ. Για ποιο λόγο δεν με τραβάς στην εθνική ομάδα? Αν ήμουν ο Κίτσιου, παίζει στην Τουρκία, γιατί δεν με φωνάζει. Είμαι καθαρός δεξής μπακ. Ναι. Γρήγορος, ανεβαίνω, μαρκάρω. Θα μου φύγει μια φορά ο εξτρέμ, δυο θα τον κόψω. Ποιο είναι το σκεπτικό σας, κύριε, και δεν με φωνάζετε? Εγώ στην τάξη μέσα, ρε παιδί μου, όταν με αδικούσε, γιατί με αδικείς, ας πούμε, γιατί? Νομίζω καλά, ότι όταν έχουν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί με Παπασταθόπουλο, Μανουλάκη και Σιώβα, δεν είναι και την κατάλληλη στιγμή για να δημόσια να τα πει αυτά ένας ποδόσφαιρης, να εκφράσει αυτά τα παραπονά του, αλλά καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Ναι. Να προσθέσουμε και τον Μπάλντοκ που παίζει στην Sheffield United, βασικό στην Premier League. Να προσθέσουμε και τον Μασούρα στην Πολωνία που παίζει, που δεν πήρε ποτέ ευκαιρία. Οπότε, εντάξει, έχουμε... Είναι άσχημο όταν εγώ παίζω μία θέση να πηγαίνει ο άλλος και να βάζει στη θέση μου άλλον παίχτη που παίζει σε άλλη θέση. Δηλαδή είναι δύο φορές το κακό. Δηλαδή, ναι, να παίζω εγώ δεξιμπάκ και να παίρνει άλλο δεξιμπάκ, εντάξει, το τρώω. Το καταλαβαίνω αλλά ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεις περισσότερες από μία θέση. Αλλά εδώ, επειδή μιλάμε για εθνική ομάδα που είναι πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή από ότι είναι σε ένα σύλλογο, με τις μεταγραφές κλπ. Που ισχύει στις ομάδες. Συμφωνώ και παυξάνω σε αυτό. Υπάρχουν επιλογές, δεν τις βλέπει, δεν τις θεωρεί καλές, δεν τις δέχεται. Δηλαδή, δεν το πήρε ο Κουτσόλιάδος τηλέφωνο να τον πει και να ξαναδείς τον παίκτη μου. Φρόντισε τον, ρε παιδάκι μου, και θα φας και εσύ μια γαρίδα παραπάνω, ξέρω εγώ, με λίγο τυράκι από πάνω του Κοριάδου. Συμβαίνουν αυτά. Δεν συμβαίνουν. Πάντως, στην Ελλάδα, ναι, την Ελλάδα την ιδρύσανε αμαρτωλοί και κλέφτες και δεν συμβαίνει 200 χρόνια. Γιάννη μου, τι γίνεται, ας συμβαίνει, λέει. Το άλλο το οποίο είναι οξύμορο, είναι μια ομάδα η οποία παίζει 30 μέτρα από την άμυνά της, εσύ δεν έχεις παίκτη να διεισδύσεις το ένας εναντίον ενός. Ναι. Καλά, ανέκαθεν δεν είχαμε, αλλά το θέμα είναι ότι το να μείνει στον πάγκο Φορτούνη σε ένα μάτς που αφήνεις εκτός τον πιο ποιοτικό σου παίκτη, πάλι δεν βγάζει λογική. Το να παίξεις με δύο κόφτες, με μια ομάδα που παίζει στην περιοχή της μέσα συνέχεια, πάλι δεν βγάζει λογική. Τώρα, ποια είναι τα τρία δεκάρια της Εθνικής? Φορτούνης Μάνταλος και Μπακασέτας. Ναι. Ποιος από αυτούς τους τρεις μπορεί να παίξει στοιχειώδη καλά στην πάντα? Στην?
Στην πάντα. Ποιος από τους τρεις θα παίξει. Στα πλευρά. Ναι. Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος αριστερά. Άρα από τους τρεις θα παίξουν οι δύο. Τώρα, το γιατί προτιμάει τον Μπακασέτα, άρα πρέπει να παίξει ο Μάνταλος ή αλλιώς πρέπει να παίξει ο Μάνταλος δεκάρι να μείνουν οι άλλοι δύο έξω ή πρέπει να παίξει ο Μάνταλος αριστερά και να μείνει ένας εκ των δύο πίσω. Αυτός εκτιμά ότι ο Μπακασέτας αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Φορτούνη. Ναι, αλλά μπαίνοντας ως αλλαγή ο Φορτούνης στο 70, το άλλαξε αυτό, έτσι θα μου πεις. Παίζανε με κόκκινη από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι άλλοι. Είχαν κούραση να κάνει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γενικά και ο Πέλκας ήταν κινητικός όσο έπαιξε και ο Φούντας αργότερα. Αλλά υπάρχει γκρινιά. Ούτε ο Πέλκας μπορεί να παίξει. Ναι. Ούτε ο Πέλκας μπορεί να παίξει τις πλευρές. Ναι. Γιατί δεν έχει το ένα μέρα. Ούτε ο Τζόλης μπορεί να παίξει τις πλευρές. Ούτε αυτός έχει το ένα μέρα. Ο Ζίβκοβιτς το έχει στον ΠΑΟ. Άλλος δεν το έχει. Το, δηλαδή, έχει και το έχει και ο Τάσος Οδόνης, ο οποίος δεν παίζει στη Γαλλία, δεν ξέρω αν είναι τραυματίας. Ο Οδόνης το έχει πολύ. Το ο Οδόνης που χάθηκε, πού είναι, τι έλαντε, είπε ο Οδόνης. Έλαντε. Λοιπόν, και... Ο Οδόνης από αυτούς έχει και καλύτερο ένασμένα και καλύτερο τελείωμα και σε καλύτερη ηλικία είναι από αυτούς. Ναι. Δεν τον παίρνει. Δεύτερο λοιπόν. Και πιο Τσαμπουκάς. Με τον Παυλίδη τώρα δεν μπήκε στο πνεύμα του παιχνιδιού. Εκεί έχουμε λειψινδρία στα φορ. Τώρα έχει η Ελλάδα. Τον Παυλίδη, τον Μίτροβλου στα 32. Ποιον άλλον έχει. Ο Βέλιος δεν υπάρχει. Καθάρισε. Ποιον άλλον καθάρισε, έχει. Εντάξει, έφυγε από το ελληνικό πρωτάθλημα, θες να πεις. Και πού πήγε δηλαδή. Πού πήγε, θύμισέ μου. Σάμπατη, ξέρω. Ο Κουλούρης στην. Ο Κουλούρης σαν την Αρκούδα. Δυνατό παιδί. Γρήγορος. Πολύ δεν είναι. Ο αργός δεν είναι. Έρχεται. Σαλπικίζει λίγο. Δηλαδή είναι ένα κράμα μεταξύ Κλάους και Σαλπικίδη, είναι μια μείγμα. Δηλαδή, αν τους βάλανε τους δυο αυτούς να δημιουργήσουν ένα παιδί, ο Κλάους με τον Σαλπικίδη, το παιδί θα έβγαινε ο Κουλούρης. Θα βγαίνει και με πολλά κιλά γεροδεμένο, αλλά δεν βγαίνει έτσι. Ο Γιακουμάκης έχει βάλει κάποια γκολ συμφένλο στην Ολλανδία και κάποιοι τον θυμήθηκαν. Τέλος πάντων, εκεί έχουμε θεματάκια. Αλλά εδώ βλέπουμε ολόκληρη η Εθνική Γερμανίας να παίζει με τον Γκνάμπρι σεντερφόρ, οπότε άντε λες, πάει στα κομμάτια. Λοιπόν... Βγαίνουν πολλοί πλαϊνοί, ναι. Τώρα βγαίνουν πολλά δεύτερα φόρ που παίζουν και εξτρεμοειδή φόρ δηλαδή και δεν βγαίνουν, που έλεγε η γιαγιά μου, αναμπάμπα μπαντάμ να πούμε στα τουρκικά που λέγανε. Σεντερφορίσκι. Αλλά... Ναι, αυτό δεν βγαίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μερικές φάσεις που έχουμε επιλέξει από το μάτς. Η πρώτη φάση είναι η φάση που η Εθνική κερδίζει το πέναλτι. Όχι αυτή είναι η φάση του δεύτερου γκολ. Εδώ είναι η ασίστ από τον Κουρμπέλη. Πώς κινείται στο χώρο ο κάθετο Παυλίδης σε θέση 4 και στην εξέλιξη. Ένα πέναλτι το οποίο ήταν κοντά ο διαιτητής. Εντάξει, δεν απάρει ότι πρέπει να πέσεις για να σου δώσει το πέναλτι, έτσι. Ήταν ένα σημείο τράβηγμα. Μπορεί να σε τραβήξει. Με το γράμμα του νόμου ήταν και πέναλτι και αποβολή. Και έτσι ουσιαστικά ξεκλειδώσαμε και το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Κοίταξε, ναι, γιατί αλλιώς μετά πήγαινε 0-0. Θα μπαίνει ο Φορτούνης πάλι. Και αυτός από τον άξονα ποιον θα βγάζει. Θα βγάζει τον Μπακασέτα. Θα έπαιζε με τρία δεκάρια. Εγώ υποθέτω ότι αυτός θα έπαιζε τρία δεκάρια. Ναι. Αυτό αν το ξεκίναγε. Αν το ξεκίναγε, δεν θα του λέγε κανείς κάτι σε αυτό το μάτς. Από την άλλη, είμαι ο Φανσίπ και ξέρω ότι οι προκάτοχοι μου έχουν απολυθεί γιατί έχουν χάσει από την νησιά Φερόε και πάει λέγοντας. Σου λέει, κάτσε να κάνω την νίκη. 1-0, 2-0. Ας κάνω εγώ τώρα την νίκη να βάζω βαθμούς στο σακούλι και βλέπουμε. Και βλέπω μετά. Αλλά νομίζω ότι η γκρίνια υπάρχει σήμερα γιατί η Εθνική δεν έπεισε. Όχι επειδή δεν κέρδισε. Κέρδισε, αλλά δεν έπεισε. Θα το δούμε με το Κόσοβο που είναι πιο δυνατή ομάδα σε λίγες ημέρες. Πάμε στην. Εδώ παίζουμε. Εντάξει. Πάμε να δούμε την άλλη φάση που είναι η ευκαιρία με τον Μπακασέτα. Ουσιαστικά η Εθνική έκανε λίγες ευκαιρίες πλην του γκολ. Εδώ είναι ένα ωραίο τριγωνάκι που κάνουν οι διεθνείς. Εντάξει, θα το χάσει ο Μπακασέτας, αλλά τουλάχιστον βγήκε μια ωραία φάση. Θυμίζω ωστόσο ότι η Μολδαβία έπαιζε από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με παίκτη λιγότερο. Έχουμε ακόμα μια... Η Μολδαβία, εντάξει τώρα τι να την κριτικάρεις.
μια ομάδα που κάθεται στην περιοχή και δεν βγαίνει ούτε μία φορά. Ναι, μα την δηλαδή, η εθνική μας ενδιαφέρει κυρίως εν όψη και των επόμενων παιχνιδιών. Και όταν έχει μια τέτοια ομάδα που δεν βγαίνει, αναγκαστικά και δεν έχει ταχύτητα, οπότε οι ψηλόιδα δεν είχαν και κανέναν παίχτη δύο να πει ότι θα φύγουν στον χώρο κτλ. Εκεί παίρνει και πιο πολλά ρίσκα, βγάζει και ένα μπακ παραπάνω ψηλά, μπορεί να βγάλει και το δεύτερο, να χώσει τα εξτρέμ μέσα να τριπλάρουν όσο μπορούν στο ενασμέναν, να αφήσει έναν κόφτη και δύο στόπερ τρεις, να μην φας καμιά κόντρα που δεν είναι και γρήγορη. Εντάξει, δηλαδή θα κάνει το λάθος, μπορεί να μην κάνει την τρίπλα, αν γίνει ένα λάθος, ένα στημένο, θα το φάει τον γκολ. Ναι. Μια τέτοια ομάδα που στείνεται έτσι σχέδιο στη μεγάλη περιοχή της και 10 μέτρα πιο μπροστά και δεν βγαίνει. Εντάξει, πάντως χθες νομίζω ότι θα ζοριζόμασταν με βάση τη συνολική εικόνα του αγώνα εάν δεν είχαμε το πέναλτι και την αποβόλη σε αυτό το κέριο σημείο. Έχουμε μετά και την ευκαιρία του Φορτούνη. Ουσιαστικά εδώ είναι μια κόντρα επίθεση της Εθνικής που βρίσκει για ανοργάνωτη τους Μολδαβούς, αλλά ναι, μπερδεύεται στο τέλος εκεί λίγο ο Φούντας με τον Φορτούνη και χάνεται μια φάση. Φούντας είναι λίγο, μπερδεύει το γρήγορο με το βιαστικό λίγο Φούντας. Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή είναι γρήγορος, αλλά σαν και εμένα είναι. Δηλαδή το συμπαθώ γιατί είμαι και εγώ πολύ γρήγορος και τσαπατσούλης. Δηλαδή μπορεί να φύγω πολύ, να δω πού τα κλειδιά, τα γυαλιά που είναι, ξανά έλα πίσω, σαν κάνεις διπλάσιο χρόνο. Πρέπει να βάλει τη γρήγορά του σε ένα, σε ένα πλαίσιο οργάνωσης. Ακριβώς. Να είναι και γρήγορος στη σκέψη, όχι μόνο στα πόδια. Λοιπόν, και το πέναλτι της Μολδαβίας που είναι πέναλτι, ο Ρώτα, ο Πιτσιρικάς και η απειρία εκεί. Θα κάνει το πέναλτι και στο ραδιόφωνο, ας πούμε, σχολιάζανε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και μου λέει ο Γιώργος, τον αδικούμε. Λέω, το Ρώτα τον ήξερε κανείς. Τον είδαμε όσο έπαιξε και το παιδί, καλός ή κακός, χαρακτηρίζεται σήμερα από το πέναλτι που έκανε. Αν είχε κάνει 10 σλάλομ και 3 ασίστ, θα τον αποθεώναμε σήμερα. Δεν είναι κάτι προσωπικό, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Έτσι. Πάμε να δούμε ρεπορτάζ Εθνικής για να επιστρέψουμε και να δούμε και κάποιες άλλες φάσεις από τις λιγοστές που είχαμε από το υπόλοιπο παιχνίδια χθες στο Nations League. Η εθνική ομάδα πήρε το τρίποντο κόντρα στη Μολδαβία με 2-0 και την τρίτη αγωνιστική του Nations League παίρνει το προβάδισμα μαζί με τη Σλοβενία για την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Το σύνολο του Fanship είχε γενικότερα θετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η αντίπαλος έπαιζε με 10 παίκτες. Και αυτό γιατί, όταν άνοιξε το σκορ ο Τάσος Μπακασέτας, νωρίτερα, πέναλτι που κέρδισε ο Παυλίδης έφερε την κόκκινη κάρτα στον Ποσμάκ. Στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική πέτυχε γρήγορα ένα δεύτερο γκολ στο 50 με τον Πέντρο Μάνταλο, ύστερα από πολύ ωραία πάσα του Μπακασέτα, αλλά χρειάστηκε να μπει ο Φορτούνη στο 68ο λεπτό για να φέρει η εθνική δύο δοκάρια με τον Κώστα Φορτούνη και δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Ο Βλαχοδήμος όμως χρειάστηκε να αποκρούσει πέναλτι στο 86 για να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Να μπούμε να νικήσουμε. Ήμασταν φαβοροί, ξέραμε πως θα κλειστούν και θα είναι δύσκολο. Παίξαμε έξυπνα, καλό ποδόσφαιρο και νικήσαμε. Εννοείται πως χαίρομαι που το έπιασα. Αλλά το σημαντικό είναι πως κρατήσαμε το 0 και νικήσαμε. Κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα. Η εθνική ομάδα μαζί με τη Σλοβενία προηγείται στον όμιλο με 7 βαθμούς. Ακολουθεί το Κόσοβο μαζί με τη Μολδαβία. Ενώ την Τετάρτη έχουμε την επόμενη αγωνιστική, όπου η εθνική μας φιλοξενεί το Κόσοβο και η Σλοβενία την Μολδαβία. Είμαι ικανοποιημένος με τους 3 βαθμούς που κέρδισε απόψε η ομάδα. Προφανώς όλοι περίμεναν από την εθνική μας μια νίκη απόψε. Δεν είναι όμως πάντα εύκολο να κερδίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες που στείνονται τόσο αμυντικά που κλείνονται στα καρέ τους. Και σχεδόν σε όλο το 90 λεπτό η εθνική προσπαθούσε να διασπάσει τις γραμμές τους ασκώντας πολλή πίεση για να μπορέσει να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Το ορόσημο, θεωρεί το κρίσιμο σημείο, ήταν πριν το ημίχρονο που κερδίσαμε το πέναλτι με την κόκκινη κάρτα. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και περισσότερα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά ήταν και πολύ ωραίο το γκολ με την ασίστ του Μπακασέτα στο Μάνταλο. Τώρα εστιάζουμε, κρατάμε τους 3 βαθμούς και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στο Κόσοβο. Δεν θεωρώ ότι σχετίζονται
τα δύο θέματα, γιατί είναι διαφορετική η θέση που παίζουν Φορτούνης και Μπακάκης. Επίσης, στη θέση που αγωνίζεται ο Κώστας, ο Φορτούνης, υπάρχουν και άλλοι δύο παίκτες, ο Μάνταλος και τα Κασέτα, συγγνώμη, οι οποίοι βρίσκονται από την αρχή με τον προπονητή, από την πρώτη στιγμή που είναι ο προπονητής εδώ. Ο Κώστας, ο Φορτούνης, είναι ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής με πολύ υψηλό επίπεδο ποιοτικό. Πρέπει όμως και αυτός να παλέψει για τη θέση αυτή. Έχει δείξει προς το παρόν πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι υπάρχει ανταγωνισμός για τη θέση, οπότε μεταξύ τους τα παιδιά ασκούν πίεση, θετική θα πίεση εισαγωγικά, το ένα στο άλλο για το ποιος θα καταφέρει να είναι σε αυτή τη θέση, και αυτό κατ' επέκταση κάνει πιο δυνατή την ομάδα. Στις δηλώσεις του πάντως, ο Βαγγέλης Γραμμένος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, τόνισε ότι μετά από 10 μήνες απραξίας λόγω πανδημίας, η εθνική ομάδα επέστρεψε στις επίσημες διοργανώσεις και ξεκίνησε με εξαιρετικό θετικό τρόπο. Μάλιστα, στο τέλος, δήλωσε ότι εξακολουθούμε όλοι να βρισκόμαστε κοντά στην εθνική ομάδα, να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις προσπάθειες όλων και να ευχόμαστε επιτυχίες στη διοργάνωση και προαγωγή στην ανώτερη λίγα της UEFA Nations League. Είδες, Κώστη, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Πού να κερδίσω ένα 0, 2-0. Με το ζόρι θα είναι ευχαριστημένος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που είναι και το αφεντικό μου. Θα κάνει και τον απολογισμό που γουστάρει. Και λοιπά και λοιπά. Αυτά έλεγε και ο Αλέφαντος. Τι να παίξω μεγάλη μπάλα και να χάσω 2-3. Τι, το αποτέλεσμα μετράει. Φτιάχνει άμυνα. Εντάξει, ο Τζαβέλας με τον Σβάρνα δεν πιεστήκανε, δεν κρίνονται. Δεν πιεστήκανε. Εκεί τώρα ξέρεις τι έχει γίνει. Επειδή υπάρχει διχογνωμία γι' αυτό. Για τις δηλώσεις παλιά του Παπασταθόπουλου. Για το κόψιμο του Μανολά, για το κόψιμο του Σιώβα κλπ. Ξέχωρα από το τι είχε προηγηθεί και τον απόϊχο των δηλώσεων, αγωνιστικά βλέπεις ότι ακόμα και ο Φανσίπ, λογικά σκεπτόμενος, θέλει παίζοντας με δύο στόπερ να έχει έναν έμπειρο και έναν και ένα νέο. Έτσι. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχει Μανολά, δεν έχει Σοκράτη, δεν έχει Σιώβα για τους χύψη λόγους, πάει στη λύση του Τζαβέλα, όπως είχε πάει παλιότερα στη λύση του Σταφυλίδη. Τα παιδιά δεν είναι στόπερ, αλλά σου λένε υπάρχει ένα σκηνικό. Ο οποίος μου κάτσει δίπλα. Ο Τζαβέλας είναι ένα 82-83. Ναι. Είναι δυνατό παιδί. Δηλαδή, άμα το βάλει στο ρίγκ με το Σταφυλίδη, θα το πλακώσει. Εντάξει, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το 1,82 για στόπερ είναι κοντός. Είναι κοντός. Έτσι. 1,82. 1,74 που είναι άλλος, είναι καλά, ακόμα πιο καμιά κοντός. Σχέση, ναι, καμιά σχέση. Αλλά ξέρει μπάλα, δεν αμπαλός, κατεβάζει την μπάλα, αριστερό πόδαρο. Ναι. Άμα παίξει και με τρία στόπερ, μπορεί να παίξει και τρίτο στόπερ αριστερός. Μπορεί. Μα ξεκάθαρα η επιστροφή του Τζαβέλα έγινε για να αντικαταστήσει αγωνιστικά τον Σιώβα. Δεν έχει το ίδιο μπόι, αλλά αριστερό πόδαρο στόπερ. Αν δεν κάνω καλά, λάθος. Ο Σιώβας Γιάννη, άμα ήταν γρήγορος, θα ήταν διεθνούς εμβελίας. Είναι πολύ αργός. Όλα τα άλλα είναι άριστα. Όλα τα άλλα που έχει είναι άριστα. Αλλά είναι αργός. Γι' αυτό τον βάζω κεντρικό. Έχω την εντύπωση ότι και ο Χατζηδιάκος είναι αριστεροπόδαρος, αλλά δεν παίρνω όρκο τώρα. Θα το εξετάσουμε κι αυτό. Ο Χατζηδιάκος είναι, άμα δεν την πάθαινε τη ζημιά, εγώ είχα δει καλά στοιχεία. Τώρα το παιδί, εντάξει. Αλλά πρέπει να βγούνε. Αλλά πρέπει να βγούμε και center for. Άμα ας πούμε στον Ολυμπιακό παίζει ο Αραμπί, στον ΠΑΟΚ παίζει ο Τσολάκ, στον Άρη παίζει ο Λόπεθ, στον Παναθηναϊκό παίζει ο Μακέντα. Ναι. Τι θα περιμένω, πώς θα βγάλω center for. Στην ΑΕΚ παίζει ο Ολιβέρα και ο Λιβάγια. Ολιβέρα, Λιβάγια, πώς θα βγει. Έχουμε πρόβλημα. Ναι. Σωστό. Έχουμε πρόβλημα. Δεν βγήκε ένας γκολτζής στα τελευταία 10 χρόνια Έλληνας. Μας βγήκε ο Βέλιος. Μαρθακός. Μα βγήκε Μαρθακός ο Βέλιος. Τέτοια προσόντα με Αγγλίες, με προπονήσεις, με Everton. Εγώ με τον πατέρα του μια μέρα του λέω τι γυμναστική κάνει παλιά. Όταν ήταν στην Everton. Μου είπε ένας γυμναστής για αυτό, ένας για αυτό. Διατροφή εδώ. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή και έρχεσαι στην Ελλάδα και παίρνεις γυμναστή Έλληνα να σε κάνει πιο άργο από ότι είσαι. Εγώ το θεωρώ ότι κάτι έκανε λάθος. Yeah. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ένα τέτοιο κορμί. Μπάλα ξέρει. Όχι να τριπλάρει να μπει και τώρα, αλλά μέσα για να μπούμε και πλάτες παίζει και αυτά. Και πάσα μπορεί να δώσει κλειστό χώρο. Εγώ απορώ. Δηλαδή δεν το έχω σε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε από τα υπόλοιπα μάτς που είχαμε στο Nations League. Διάλεξα το Αγγλία-Βέλγιο 2-1. Εκεί όπου θα δούμε. Τριάδα η Αγγλία πίσω. Κλασικά και το Βέλγιο. Μόνιμη. Και το Βέλγιο, ναι, και, το Βέλγιο και η Γερμανία, γίνεται κακός χαμός εκεί. Πάμε να δούμε αρχικά
εντεκάδες από αυτό το παιχνίδι. Η Αγγλία εδώ με Walker, Deere και Maguire πίσω, με Arnold, Trippier, fullback, Rice, Henderson, οι κόφτες, Mount Rashford πίσω από τον Calvert-Lewin που κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την φανέλα της Everton και ο Pickford κάτω από τα δοκάρια. Την Everton τη βλέπεις να κάνει? Τη βλέπω. Τη βλέπεις, Τη βλέπω, ναι. Αντερβάιρελτ, Μπογιάτα, Ντεναγέρ, η τριάδα για τους κόκκινους διαβόλους, Βίντσελ, Τίλεμανς, Μουνιέρ, Καστάν, Καρασκό, Ντεμπρούινε και Λουκάκου, Σεντερφόρ, με τριάδα και το Βέλγιο, αυτό το 3-4-3. Συγγνώμη λίγο, το Βέλγιο, η ερώτηση είναι η εξής. 3-4-3 ή 3-5-2 είναι το Βέλγιο? Δηλαδή ο Λουκάκου έχει παρτενέρ ή βγαίνουν δύο πλαίνοι? Πώς είναι, πώς παίζει? Κοίταξε, ο Ντεμπρούινε είναι στυλ φορτούνι, πάντα συγκλίνει, ναι, έτσι, ναι. Αλλά δεν δεκαρίζει ξεκάθαρα για να δεν είναι Μαρτίνες, παίξει. Δεν είναι Μαρτίνες, δηλαδή, να παίξει δύο μέσα στην περιοχή του Λουκάκου, αυτό ρωτάω. Όχι, καμιά σχέση. Όχι, καμιά, ναι, σχέση. Ναι, ναι, ναι. Μα του αρέσει κιόλας να μην παίζει άξονα και να συγκλίνει προς τον άξονα. Και ο Καρασκό, ο οποίος είναι κλασικός παίκτης γραμμής. Βλέπεις και εδώ ότι ακόμα και στο Βέλγιο που έχει πολύ μεγάλη δεξαμενή ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, για να εξυπηρεθεί το σύστημα, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Ναι. Λοιπόν, γιατί έχει παίκτες να βάλει δίπλα στον Λουκάκου, αλλά προτιμάει να έχει τον Λουκάκου center for και να παίρνει τις βοήθειες από τους δύο παίκτες πιο πίσω. Από πίσω, ναι. Λοιπόν, έχουμε πρώτη φάση το πέναλτι που κάνει ο Ντάιερ στον Λουκάκου. Μπορεί, εντάξει, να άργησε να πέσει κάπως ο Λουκάκου, αλλά είναι πέναλτι και δεν βρίσκει καν την μπάλα. Λουκάκου δεν παίζεται. Είτε, ναι, πλάτη παίζει, γυρίζει, είναι ένα γαϊδούρι. Δηλαδή, καλύτερα να τρακάρεις με Γκαμίλα παρά με τον Λουκάκου. Ψηλά, καλός. Ταχύς για το... Ταχύς τα πρώτα 15 μέτρα, Ναι, για το ύψος του και το βάρος σαν, του. Σαν τους κατοστάριδες είναι, που φεύγει στα πρώτα πάρα πολύ εκρηκτικά μέτρα. Ναι. Που είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, πολύ δύσκολο, μετά έχουμε την ευκαιρία με τον Καράσκο. Ναι. Εδώ είναι και το τακουνάκι ουσιαστικά που κάνει ο Λουκάκου, γιατί έχει και αυτό στο παλμάρι. Τα κάνει αυτά. Έτσι. Ναι, και ουσιαστικά βλέπει. Βγάζει τέταρτη τον Καράσκο. Χάθηκε η ευκαιρία, αλλά όλα τα λεφτά ήταν το τακουνάκι εδώ από τον Λουκάκου. Μετά είναι το πέναλτι που κάνει πάνω στον Χέντερσον ο Μουνιέρ. Βλέπουμε εδώ μεγεθυμένη την εικόνα. Αυτά, ναι, που μας έλεγε ο έμνησος ο Νίκος, ότι τα τραβηγματάκια και το πέρασμα στον νόμο μπορεί να δοθεί πέναλτι μέσα στην περιοχή και πλέον δίνεται. Και επίσης μια ωραία φάση είναι στο γκολ το δεύτερο των Εγγλέζων, το πετυχαίνει ο Mount με αρκετή δόση τύχης, αλλά αξίζει να δούμε ο Trippier, το αριστερό fullback, πως σχεδόν πάνω στη γραμμή θα γυρίσει με το κεφάλι την μπάλα, βλέποντας πως πατάει περιοχή ο Mount, σύγχρονο half, πατάει περιοχή και βάζει αρκετά γκολ μέσα στο box to box. Ένα από πίσω. Ναι, που θα πήγε στο γάμα αφού βρήκε η μπάλα, αλλά μας ενδιαφέρει η φάση. Κίνηση μαγιάζει. Και όχι η κατάληξη. Και όχι, ναι, η κατάληξη. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ευκαιρίες από το μάτς του Βελγίου με την Αγγλία. Να δούμε εάν έχουμε, Γιώργο, διαθέσιμες κάποιες άλλες εντεκάδες για να καταλήξουμε ότι πλέον το 3-4-3 έχει γίνει μόδα για τα καλά. Πλέον δεν το βλέπουμε μόνο στις προηγμένες λίγκες, αλλά το βλέπουμε και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Εδώ ο Ιακίμ Λεύ με την Γερμανία έβαλε Ρίτιγκερ, Ζούλε και Γκίντερ τριάδα στα στόπερ. Με τα δύο fullback της Λειψίας, τον Κόλτσερμαν και τον Χάλσεμπεργκερ αντίστοιχα. Ντράξλερ, Γκορέτσκα, να πλαισιώνει τον Γκνάμπρι, ο οποίος έπαιξε εννιάρι, αν και είναι καθαρό εξτρέμ. Πολύ απαιτητικό σύστημα και ιδιαίτερα για τους δύο χαφ, ναι, για τους δύο χαφ, οι οποίοι είναι πάντα ένας λιγότερος από το 4-3-3 ή το 4-2-3-1, ναι, που εκάστοτε αντιπάλλον παίζουν την άλλη πλευρά. Κοίτα, Κώστα, τι γίνεται εδώ. Τα δύο χαφ δεν είναι όποιο και όποιο, είναι Κρός και Κίμιχ, έτσι. Ο Κίμιχ, θυμίζω, ξεκίνησε την καριέρα του δεξιμπακ και δεν είχε εξτρέμ, είχε Γκορέτσκα και Ντράξλερ, που είναι ουσιαστικά χαφ.
Δηλαδή, κάλλιστα μπορεί να πει ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα 3-6-1, αλλά ουσιαστικά επειδή η Γερμανία ήταν συνέχεια στην επίθεση, άνοιγε σαν βεντάλια. Ουσιαστικά σαν βεντάλια, ναι. Ουσιαστικά ναι. Είχε και Κρος και Κίμιχ και Γκορέτσκα και Ντράξλερ πίσω από τον Γκνάμπρι, με πολυαριθμία στην περιοχή και έξω από την περιοχή, χωρίς κάποιον κλασικό ακραίο επιθετικό. Είχαμε και το Γαλλία-Πορτογαλία. Δεν το είδα. Καλά αυτό. 0-0. Αυτό το πιάσαν όλοι 0 ως ένα γκολ. Άντερ, ξέρω εγώ, το παίζαν κάτι οι φίλοι μου εδώ, ο Μπάντιος, ο Γιώργος, κάτι κουμαρτζίδες. 0 ως ένα γκολ, άντερ 1,5, χαμός. Εδώ το ενδιαφέρον ήταν, έχει να κάνει με τον Ντεσάμπ, ο οποίος ουσιαστικά δεν παίζει ένα 4-3-3, γιατί βλέπουμε να επιμένει με τον Γκριεσμάν σε ρόλο δεκαριού στα δύσκολα παιχνίδια, έτσι, γιατί στα εύκολα έχει κάνει πολλές αλχημίες και βάζει μπροστά και Ζιρού και Εμπαπέ. Ενώ θα πρέπει κάποιος να είναι ο Ζιρού σεντερφόρ και Εμπαπέ Γκριεσμάν στα δύο άκρα. Εντάξει, ο Εμπαπέ επειδή είναι γρήγορος. Είναι ρόμβος. Ναι. Είναι ρόμβος έχοντας και πολύ καλά χαφ, γιατί έχει Καντέ, Ραμπιό και Ποκμπά, δηλαδή ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Ο ένας τρέχει για δύο. Μη σου πω για ο ένας τρέχει για δύο. Αυτό τον βολεύει. Ναι. Άμα έχω Καντέ και τον άλλον, τι. Άμα έχω δύο αργούς, όπως είσαι στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Ναι. Είναι απαιτητικό πολύ. Και απαιτητικό και από τους δύο, στο 3-4-3, ας πούμε στους δύο που είναι ακριβώς πίσω από τον φορ. Και πρέπει να πάει ένα εξτρέμ. Και όταν χαθεί η μπάλα να γυρίσουν κοντά στους δύο για να κάνουν 4-2-3. Είναι, πρέπει να είναι και αυτή γρήγορη. Ο Πέλκας, για παράδειγμα, μια και το παίζει και ο ΠΑΟΚ αυτό, έπαιζε όχι στη γραμμή, κοντά στον Γκαντουρί, έβγαινε δεκάρι, έβγαινε φορ, γυρνούσε πίσω, έκανε πίεση. Ερχόταν τέταρτος με τον Τζόλι για να γίνουν 4-3, έφευγε ο Μπακ, δηλαδή, και στο 67 λεπτό, 70 λεπτό, τα είχε φτύσει και έφευγε με αλλαγή. Και λέγα, καλά, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ φεύγει με αλλαγή στο 70 λεπτό. Ναι, αλλά τι χαμαλή και έχει κάνει. Βέβαια. Τι χαμαλή και έχει κάνει για να. Πόσους ρόλους έχει παίξει. Και γι' αυτό ήρθε και μεταγραφή στην Φενέρμπαχτσε. Ναι. Έτσι, αν έμενε στο κλασικό δεκαράκι κλπ. Δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη. Έτσι. Το βλέπουμε και γι' αυτό ακριβώς ρίξα μια ματιά σε αυτές τις εντεκάδες. Εντάξει, ο Φερνάντο Σάντος τώρα πάει με Ρονάλντο, Φερνάντο Σίλβα και Φελίξ μπροστά. Καρβάλιο Φερνάντες Περέιρα. Εδώ ένα κλασικό 4-3-3, το οποίο δύσκολα οι Πορτογάλοι αποχωρίζονται. Είτε με τριγωνάκια, Πέδρο Μαρτίνς, με τριγωνάκια που έλεγε ο Αλέφαντος, ανάμεσα από, από τον αριστερό μπακ και τον αριστερό στόπερ. Τρίγωνο ένα σκαφ, τρίγωνο άλλος, τρίγωνο τρίτος. Κοντά οι εξτρέμ στα μπακ, πολύ κοντά οι γραμμές. Αποδόσφαιρο που σε πνίγει. Σε πνίγει. Δύσκολα και κάνεις. Το Σάντος ευκαιρία και δεν είναι ο παίκτης μόνο, είναι το σχέδιο. Είναι το σχέδιο, είναι, αλλά άμα, η δούμε, διάταξη, άμα δούμε πάλι την εντεκάδα, Κωστή, επειδή και ο Σεμέδο που πήρε μεταγραφή στη Γούλς από την Μπαρτσελώνα και ο Γκερέρο της Ντόρτμουντ είναι ταχυδυναμικά back, δεν είναι άριστοι τεχνίτες, αλλά είναι ταχυδυναμικοί, έχει και εδώ τον Πέπε στα 38, του 37, του πόσο έχει φτάσει ο Πέπε, με τον Δίας που πήρε τη μεταγραφή τώρα για την City, ή και τον Σεμέδο που είδαμε την περασμένη φορά. Τρία χαφ, Καρβάλιο, Φερνάντες και Περέιρα, που είναι όλα οχτάρια. Δηλαδή έχει πολύ τρέξιμο στη μεσαία γραμμή. Τον Μπερνάντο Σίλβα, που και αυτός δεν είναι ακραίος παίκτης. Ο Ρονάλντο που παίζει όπου θέλει. Και ο Φέλιξ που και αυτός δεν είναι εννιάρι, έτσι, καθαρό εννιάρι. Έτσι ακριβώς, δεν μπασταρδεμένος, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έτσι κατέβηκε και η Πορτογαλία. Η Ισπανία κόντρα στην Ελβετία 1-0. Αλλά οι Ισπανοί βέβαια με τον Λουίς Ενρίκε έχουν κάνει μια, όπως βλέπεις, πολύ μεγάλη ανανέωση. Συγγνώμη. Ο Όλμο της Λειψίας που ξεκίνησε την καριέρα του πριν πάει στη Γερμανία Center 4, παίζει λίγο πιο πίσω, δηλαδή στυλ Καρλίτος, για να καταλάβεις, για να χωρέσει. Ο Γιαρθάμπαλ τη Σοσιεδάδ είναι 4-4. Ο Τόρες που πήγε στην City από τη μία. Ο Φατί που περιμένουν. Τον περιμένουμε, ναι. Τον περιμένουν σε όλη την Καταλωνία, σε όλη την Βαρκελόνη. Ανέβηλες, πώς τον βλέπεις. Εντάξει, 17-18 είναι. Αυτός έχει και μία πολυτέλεια να έχει μάνατζερ
τον πατέρα του Μέση, οπότε του δίνεται μια ευκαιρία, στο πούμε έτσι, και πολύ πιο εύκολα από ό,τι σε άλλους. Και βρήκε δουλειά ο μπαμπάς του Μέση, καλή. Και, καλά, εντάξει, ο Φατί βρήκε καλή δουλειά, όχι ο μπαμπάς του Μέση, γιατί πιστεύω θα λέει στο γιο του, λέω το Φατί λίγο καμιά στις παραπάνω, να τον προσέξουμε παραπάνω, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Αυτό είναι, αυτό είναι. Στις κατηδία κουβέντες, αυτά λέγονται βέβαια, πάντα. Αυτή είναι και η εντεκάδα των Φούριας Ρόχας. Λοιπόν, στα ρεπορτάζ στον επίλογο, σιγά σιγά φτάνουμε, Κωστή, νομίζω ότι μονοπόλησε ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός λόγω της αλλαγής του προπονητή που την περιμέναμε τώρα, συνήθως στις διακοπές για την εθνική ομάδα γίνεται αυτό κάθε φορά. Πάντως είναι δεδομένο ότι θα φύγει και ο άλλος, δεν μπορεί. Ναι, θα φύγει και ο άλλος. Και λογικό ήταν να φύγει πρώτα ο άλλος και μετά ο προπονητής. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ. Εντάξει, και τώρα δίδετο, ναι. Είναι καμπανάκι αυτό, είναι δύσκολο να μείνει ο Τσάβι Ρόκα. Στα υπόλοιπα ρεπορτάζ κάτι διαβάζουμε, και εγώ να σου πω την αλήθεια, με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω τίποτα για Βιερίνια και Παναθηναϊκό. Ναι. Και, κοίταξε. Όλοι αυτοί, Βιερίνια, Μαουρίσιο, ο Μπίσεσβαλ, όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε με θέλουν στο τάδε μέρος η τάδε ομάδα. Με θέλουν στα Εμμυράτα. Με θέλουν στη Σάλκε. Με θέλουν στην Αγγλία κτλ. Γκρεμίζονται και πάνε με λιγότερα λεφτά στον Παναθηναϊκό. Αν πάει ο Βιερίνα στον Παναθηναϊκό, ναι, με λιγότερα λεφτά, είναι ξεφτύλα και του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Γιατί? Του Παναθηναϊκού γιατί? Του Παναθηναϊκού, να σου πω κάτι. Δηλαδή τι, βγάζεις εσύ τα σκουπίδια από το σπίτι και πάω εγώ βλέπω αν είναι καμιά πάστα επάνω στο αυτό για πάνω τη φάω. Γιατί έχει κάνα δεξιμπάκι προκοπής ο Παναθηναϊκός και θα του φάει τη θέση. Όχι, αλλά αυτοί θα ζήσουνε. Ναι. Δηλαδή, παίρνει άλλη στα 75, παντρεύεται 35. Τι θες, να ζήσετε να ευτυχίσετε, πόσο να ζήσει να ευτυχίσετε. Το βάλει κάτω, του κάνει πιο σεξ, κόλπα, πάρ' το να κάτω. Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στήσει τώρα μια ομάδα έχοντας κάποιους πιτσιρικάδες να περιμένει. Πρέπει να φτιάξει και μια ομάδα για το τώρα, έτσι. Ναι. Χωράνε και δύο γέρι. Αλλά τι μας λες, ρε Μαουρίσιο και Βιερίνια, ότι σε θέλουν να πας στα Εμμυράτα και δεν υπογράφεις και δικάζεις. Δηλαδή, όταν τον έκανε τον Βιερίνια πρόταση ο Σαρμίδης 900 χιλιάρικα και είπε να το σκεφτώ και τα λοιπά, τώρα θα πάρει 400 από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Να σου πω και τη δεύτερη πρόταση που του έκανε ο ΠΑΟ με 450. Υπάρχει περίπτωση ο Αλαφούζος να του δώσει 550. Όχι. Γιατί να πάω. Κάνει ο Βιερίνια το λεγόμενο cash out που λέμε και στο στοίχημα. Σου λέει να πάω με τα μισά να παίξω μπάλα, έτσι, γιατί. Λοιπόν, θα το δούμε. Εντάξει, είναι οι κασίες αυτές, είναι η φημολογία, αλλά αφού πήρε αυτό το δρόμο. Δεν βλέπω τον Βιερίνια να το θέλει η Σάλκε, που θέλω να τον πλασάρουν εκεί με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Δεν βλέπω να έχει μεγάλο έρωτα ο Λουτσέσκο να τον πάρει εκεί. Εντάξει, ένα Παναθηναϊκός και ένα Άρης μείνανε. Φαντάζεσαι να πάει στον Άρη? Όχι. Όχι, γιατί θα μπορεί να βγει από την πόλη. Είναι λίγο. Πάντως ο Αλαφούζος μίλησε με τον κύριο Σαββίδη, κύριος Αλαφούζος, μίλησε με τον κύριο Σαββίδη αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Συνολοηθήκαν οι δύο άντρες, έχουν καλή σχέση. Mm-hmm. Και λόγω Νέας Δημοκρατίας τώρα που ο κύριος Ιβάν θέλει να αποταξάμει τον Σατανά, γιατί ο Τσίπρας τελείωσε και πολιτικά, σου λέει πάμε από την άλλη μεριά. Έχει πολλά. Άρα δεν αποκλείς να δούμε και κανένα Βιερίνια στα πράσινα. Καθόλου. Καθόλου δεν ωραία. Το αποκλείω. Ωραία. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, Κώστα, και κλείνουμε με αυτό. Αύριο έχουμε Sports Core Record με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Ευχαριστούμε για την παρέα, για την θέαση. Να είστε καλά.